Ακούστηκαν με το θέμα της συζήτησης για τα νοσοκομεία οι ελλείψεις
Αθηνήσεων στην πορεία. Όλη η συζήτηση σήμερα είναι γιατί δεν διορίζονται άλλοι γιατί είναι στα πλαίσια τη συρρήκνωση των πόρων για τον προϋπολογισμό και για το ότι δεν υπάρχουν χρήματα λόγω τη κρίση να φιλοχούν και να τοποθετηθούν γιατί σε νοσοκομεία και σε κέντρα υγεία. Ήθελα να πω το εξή. Νομίζω ότι πρέπει να στραφούμε και στην κατεύθυνση αυτή που ακούστηκε από, νομίζω και από σένα κύριε Πρόεδρε. Να γίνει πραγματικό έλεγχο σε όλα τα νοσοκομεία τη Ελλάδο, εκεί που υπάρχει πλευρά του προσωπικού, να τοποθετηθεί στην περιφέρεια. Νομίζω ότι άκουσα τη λέξη που πουλάνε σε κάποια νοσοκομεία των αρχικών κέντρων γιατροί και το πιστεύω αυτό γιατί γίνεται και σε άλλου κλάδου. Εκτό από γιατρού και εκτό από νοσοκομεία που περισσεύουν προσωπικό και σε κάποια δεν υπάρχουν και υπάρχει έλλειψη. Νομίζω ότι πρέπει να συμπεριλάβουμε και αυτό το πράγμα. Δηλαδή να γίνει κάποια συζήτηση στην περιφέρεια από εδώ με τις προτάσεις μας και στο θέμα αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί στην Αθήνα να υπάρχουν 10 γιατί οι οποίοι περνάνε και στην περιφέρεια αν υπάρχουν 3 χειρουργοί που έχω ακούσει εδώ για τα 10 χρόνια περισσότερα. Η επιτυχία μιας κυβέρνησης κύριε Πρόεδρε, είναι το να γίνονται νοσοκομεία, δρόμοι κλπ. Δεν είναι το να κλείνουν. Τώρα εδώ συζητάμε το να κλείσουν τα νοσοκομεία και πώς θα βολέψουμε την κατάσταση αφού κλείσουν. Να γίνουν τα δύο έλεγχα κλπ. Εγώ νομίζω ότι πάνω απ' όλα, εκτός από αυτά που έχουμε συζητήσει, ότι δεν πρέπει να κλείσουν τα νοσοκομεία. Θα συμφωνήσω με την κυρία στον χρόνο, την οποία διαφώνησα προηγουμένως. Δεν πρέπει να κλείσουν τα νοσοκομεία. Να βρεθούν όλοι από άλλα πράγματα που στις καθημερινές τηλεοράσεις και στα μέσα μπομπαρδίζονται και βγαίνουν στη χώρα. Άνθρωποι με συντάξεις, φορείς, οργανισμοί, υπηρεσίες με μαϊμού, ανθρώπους οι οποίοι πληρώνονται και πληρώνονται επί χρόνια και οπουδήποτε αλλού υπάρχει αυτή η ακασταλία και η κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος που καθημερινά μέσα μάτια σε ακούμε και πιστεύω ότι δεν έχει σταματήσει και υπάρχουν ακόμα χώροι που μπορούν να αντικαταστήσουν τα χρήματα που χρειάζονται σήμερα οι γιατροί οι οποίοι έχουν έτοιμα στα νοσοκομεία. Λέμε, δεν μας υπολογίζει κανείς. Αν δεν θέλουμε να μας υπολογίζουν, θα πρέπει να κάνουμε δυναμικές κινητοποιήσεις. Σήμερα στην Ελλάδα το πρωί έπεσε όλα τα πρωινά για το νοσοκομείο των Καραπίδων, είναι η παθολογική κλινική. Εμείς εδώ, πέρα από εδώ είμαστε, ξέρετε, έχει πέρα στην κλινική. Πρέπει να κάνουμε δυναμικές κινητοποιήσεις μπροστά όλοι, αλλά με σοβαρές προτάσεις. Εμείς εδώ λέμε λόγια για να μείνουν λόγια. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δήμαρχε, επιτρέψτε μου, σαν άνθρωπο που είσαι 35 χρόνια στο νοσοκομείο, να πω δύο κουβέντες. 35 χρόνια νοσοκομειακής προϋπηρεσίας με 10.000 εγκυρίσεις στην πλάτη, έφυγα στα 61 μου χρόνια διότι δεν άντεχα άλλο, δεν μπορούσα να βιώσω αυτή την αγωνία που σήμερα μεταφέρει ένα συνάδελφος και την έχω και αντιλαμβάνομαι απόλυτα τι σημαίνει να εκμεταλλεύσει ένα γενικό τμήμα υπό αυτές τις συνθήκες σε μια γενική εφημερία καθημερινή 30 μέρες το μήνα, 365 μέρες το χρόνο. Με πολύ μεγάλη αυτή, θυμάμαι πριν από 20 χρόνια κάναμε τις ίδιες προτάσεις. Γιατί τότε διαισθανόμενοι και αντιλαμβανόμενοι ότι τα δύο νοσοκομεία δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν συνεργικά για να δώσουν λύση στο πρόβλημα της νοσοκομειακής προτείνας, πριν 25 χρόνια λοιπόν βρέθηκα σαν πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Κεντρικής Μακεδονίας, της ΕΚΕΜ, σε ένα συμβούλιο νομαρχιακό και έκανα τις εξής απλές προτάσεις. Όχι. Πρέπει να φτιαχτεί ένα νοσοκομείο που να εξυπηρετεί τον νομό. Να συνενωθούν όλες οι υγειονομικές μονάδες των δύο νοσοκομείων σε ένα για να προκύψει ένα νοσοκομείο. Τέτοιο που να καλύπτει πλήρως και με ασφάλεια όλο τον νομό. Και από πλευράς τελέχωσης και από πλευράς εξοπλισμού. Να φτιαχτούν τρία κέντρα υγείας, Βέρεια, Νάουσα και Αλεξάνδρεια και να καλύπτουν την πρωτοβάθμια γονίδα. Ό,τι περιστατικό προκύπτει μικρό, να περνά το κέντρο υγείας να φιλτράρεται και να καταλήξει ένα κεντρικό νοσοκομείο. Έχω επίσης, δεν μπορώ να μην θυμίσω ότι στην προηγούμενη συνάντησή μας και εδώ κύριε Αγγέλογλου, που ήσασταν ότι κάναμε ειδική συνεδρίαση
για τα προβλήματα υγείας και του νοσοκομείου. Κύριε Αντιαλογλετό, σε αυτή την αίθουσα. Θεωρώ ότι αυτό το πρόβλημα τόσο σημαντικό που δεν το αναφέραμε καν, δεν το πάραμε μαζί με τα άλλα θέματα. Κάναμε ειδική συνεδρία σε αυτό. Πού ήσασταν, κύριε Αντιαλογλετό? Είχαν κρυφτεί όλοι οι υγειονομικοί φορείς, όλοι οι υγειονομικοί φορείς της περιοχής. Είχαν κρυφτεί φορείς, είχαν κρυφτεί συνδικαλιστικοί φορείς, είχαν κρυφτεί τα κόμματα, είχαν κρυφτεί βουλευτές. Εδώ σε αυτή την αίθουσα, κύριε Αντιαλογλετό, με ειδική συνεδρία. Σήμερα όμως, επιτρέψτε μου να το ξαναφέρω, διότι πλέον κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές και την κατάσταση που διαμορφώνεται με τη σημερινή κατάσταση του νοσοκομείου. Αυτός είναι ο λόγος που ήρθε εκτάκτως σήμερα προημερής διάταξη. Έκανα λοιπόν την πρόταση τότε, αυτή και μάλιστα είχα πει, δεν πάει τζάμπα το κτίριο αυτό, θα γίνει κάτι το ένα σαν δημόσια διοίκηση, διοικητήριο. Κάτι το διοικητήριο. Δυστυχώς δεν τελεσφόρησε, μετά είπαμε ότι ήταν καλή πρόταση, αλλά το πολιτικό κόστος, μην πει στο ένα ή το άλλο νοσοκομείο, σαν και μόνο. Σήμερα θα ήμουν πολύ ευτυχής αν μπορούσε το νοσοκομείο να ουσιαστεί να αναπτύξει τα 300 κρεβάτια και να λέω ναι, ένα νοσοκομείο στην Άουσα. Δεν με ενδιαφέρει σαν πολίτη αυτού του τόπου, αυτού του νομού, αν θα πήγαινα στην Άουσα και ήξερα ότι εκεί θα αντιμετωπίζονταν με πληρότητα και με ασφάλεια το όποιο πρόβλημα υγείας είχα. Και μάλιστα χαρακτηριστικά το λέω, ας είναι στην κορυφή του σελίου αυτό το νοσοκομείο, το μοναδικό, το πλήρες, το ασφαλές που θα κάνει αυτό το νοσοκομείο, που θα κάνει την περιφέρεια μας. Αυτή ήταν η πρόταση τότε, αυτή είναι η πρόταση τώρα. Μην παυκαλιζόμαστε ότι θα έχουμε δύο νοσοκομεία που θα λειτουργούν με ασφάλεια. Δεν πρόκειται να συμβεί αυτό ποτέ, όπως δεν συνέβη στα τελευταία 30 χρόνια. Δεύτερη φορά επιχειρήθηκε η διοικητική ενοχλήση των νοσοκομείων τώρα. Η πρώτη φορά έχει γίνει επί των ημερών αρκετά προγενέστερα. Απέφυγε και τις δύο φορές. Δεν είναι δυνατόν, κύριοι, να λειτουργούν 1,5 μισή ορειλά εδώ και μισή εκεί. Δεν μπορεί να λειτουργούν 2,5 και 3 χειρουργία εδώ και 2,5 εκεί. Δεν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να γίνουν. Λειτουργικά δεν μπορεί να αποδώσουν. Άρα ας είμαστε τολμηροί και ας πούμε ένα νοσοκομείο, 3 κέντρα υγείας με απόλυτη μέσα. Προσέξτε όμως. Έτσι διασφαλίζεται και η δημόσια υγεία για όλους και να είναι και για όλους και δωρεάν. Μόνο έτσι διασφαλίζεται. Αν δεν το χωνέψουμε αυτό, θα βαφταριζόμαστε και θα τρέχουμε πίσω από τα πλακά για να έχουμε ένα νοσοκομείο στον Προμηθέα, ένα νοσοκομείο στην Καλυθέα, ένα νοσοκομείο στην Άλφα και ένα νοσοκομείο στην Αλεξάνδρεια και στην Λέγινο. Να είμαστε πραγματιστές, να αναγνωρίσουμε ποια είναι όχι η πραγματικότητα. Πώς μπορεί να διαμορφωθεί η δημόσια υγεία σε πρωτοβάθμιο και μετροβάθμιο επίπεδο. Αλλιώς, πραγματικά, δεν μπορεί να γίνει τίποτα και θα πούμε μετά. Θα πούμε κάποιοι άλλοι μετά από 25 χρόνια να λένε «Μα τότε ήταν σωστές αυτές τις προτάσεις, αν δεν υλοποιήθηκαν γιατί». Γιατί φοβόμαστε τα πολιτικά κόστη. Όχι. Δεν το φοβόμαι, δεν έχω τίποτα να φοβηθώ, γι' αυτό λοιπόν και θα λέω την πρότασή μου αυτή. Ταυτίζομαι με αυτή την πρόταση. Γι' αυτό λοιπόν, επιτυχαίματος έχω να προτείνω ότι οι προτάσεις της Δημάρχου καλύπτουν επί του παρόντος αυτό το θέμα για το οποίο θελήσαμε να συζητήσουμε την έκτακτη ανάγκη αυτού του νοσοκομείου και στη συνέχεια, κύριε Αντρέου, ευχαρίστως θα το ξαναφέρουμε σαν επίσημο θέμα, σαν πάλι μήπως προκύψουν διαφορές. Είναι απαντήσεις που δίνω, δεν χρειάζεται να απαντήσετε, κύριε Αντρέου, στη δευτερολογία σας, κύριε Αντρέου. Στη δευτερολογία σας, θα σας το πει ο νόμος για την δευτερολογία.